θυμάσαι. Είχαμε πει τη χθεσινή ημέρα, αδελφή μου, να λέγαμε κάποιες σκέψεις, επειδή ήταν η εορτή του Αγίου Μάρκου, επισκόπου Εφέσου, του Ευγενικού, να κάναμε κάποιες σκέψεις σήμερα που είναι Κυριακή, η επόμενη μέρα της εορτής του Αγίου Μάρκου, επειδή ο Άγιος Μάρκος την εποχή αυτή που έζησε, μια δύσκολη εποχή για την Εκκλησία μας, πολύ δύσκολη εποχή από πλευράς αιρέσεως και δύσκολη εποχή και από πλευράς, ήταν και από πλευράς πολιτικής και στρατιωτικής, γιατί το Βυζάντιο τότε ήταν εξέπνε στα τελευταία του χρόνια της ζωής του, του Βυζαντίου. Σε μια πολύ δύσκολη λοιπόν περίοδο ο Άγιος Μάρκος και στάθηκε, κράτησε την πίστη, ομολογητής μεγάλος στη δύσκολη αυτή εποχή. Και είχαμε πει λοιπόν να πούμε δύο σκέψεις σήμερα για να τις ακούσουν περισσότεροι αδελφοί. Έχω ακούσει πολλές φορές και τώρα πρόσφατα πάλι το άκουγα από το σταθμό της Μητροπόλειας του Πειραιός, που τον βάζω καμιά φορά για να μην ιστάζω στο πηγενέλα, και άκουσα πάλι πρόσφατα που κάποιος, δεν ενθυμούμε, θεολόγος, ιερέας, επίσκοπος, έλεγε πάλι αυτό που το λένε πολύ συχνά οι οικουμενιστές και θα τα ακούσετε κι εσείς κάποια στιγμή αν δεν το έχετε ακούσει, ότι την Εκκλησία δεν την σώζουμε εμείς, αλλά μέσα στην Εκκλησία σωζόμεθα εμείς. Την Εκκλησία, λένε οι οικουμενιστές, δεν την σώζουμε εμείς, αλλά σωζόμεθα μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό το πράγμα βέβαια, ειδικά στις ημέρες μας είναι λάθος, ειδικά στις ημέρες μας είναι λάθος, πάντοτε ήταν λάθος, γιατί αυτό το αποδεικνύουν οι αγώνες των πατέρων, που έκαναν αγώνες για να διασώσουν την Εκκλησία από την αίρεση, από τους αιρετικούς, από την κοσμικότητα, από όλα τα πράγματα. Γι' αυτό βάλανε κανόνες, βάλανε επιτήμια, βάλανε τόσα πράγματα, αναθέματα, για να διαφυλάξουν, να διασώσουμε την Εκκλησία. Όταν υπάρχει κίνδυνος λοιπόν στην Εκκλησία από πλευράς αιρέσεως, δεν στέλνει ο Θεός αγγέλους να τη διαφυλάξουν την Εκκλησία, αλλά εμείς οι ίδιοι, το πλήρωμα της Εκκλησίας, όπως ένα πλοίο όταν κινδυνεύει, το πλήρωμα του πλοίου, το πλήρωμα του πλοίου, ο καπετάνιος, οι ναύτες, οι μηχανικοί και όλοι οι υπόλοιποι, να σώσουν το πλοίο. Έτσι λοιπόν γίνεται και με το θέμα της Εκκλησίας. Και επειδή λοιπόν είπαμε στις ημέρες μας αυτό είναι τελείως λάθος, και όχι μόνο λάθος, αλλά είναι και πλάνη, μεγάλη πλάνη, γιατί αυτό το ότι εμείς δεν σώζουμε την Εκκλησία, αλλά σωζόμεθα μέσα στην Εκκλησία, ο Θεός σώζει την Εκκλησία. Αυτό οδηγεί σήμερα στον εφησυχασμό, στο βόλεμα, στο να μην ανησυχούμε για τα προβλήματα της Εκκλησίας, να μην ενδιαφερόμεθα, ο Θεός θα ενδιαφερθεί για τα προβλήματα της Εκκλησίας και εμείς μπορούμε να είμαστε ήσυχοι, να κάνουμε τα καθήκοντά μας μέσα στην Εκκλησία, τα μυστήριά μας και όλα αυτά τα πράγματα, και ότι η Εκκλησία θα σωθεί από το Θεό θαυματουργικά. Αυτό το λένε και οι πνευματικοί πολλές φορές, αλλά ο Άγιος Μάρκος έκανε αγώνες για να διασώσει την Εκκλησία. Και θα σας μεταφέρω το τι λέει το Συναξάρι στην αρχή. Το Συναξάρι λοιπόν τον κάθε Άγιο έχει ένα δίστιχο το οποίο ένα ύμνος προς τον Άγιο και μια μικρή περιγραφή του τι έκανε ο Άγιος αυτός. Αυτό το δίστιχο είναι σε ιαμβικό μέτρο, το δεκασύλλαβο, σε ιαμβικό μέτρο, όπως είναι περίπου τα ιαμβικά τροπάρια που λέμε τα Χριστούγεννα, τα φώτα κλπ. Λέει λοιπόν στη μνήμη του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, τη αυτή η μέρα μνήμη του Αναγκής Πατρός ημών Μάρκου, επισκόπου Εφέσου του Ευγενικού, του της Ορθοδοξίας μονομάχου και υπερμάχου φύλακος. Μονομάχο τον λέει τον Άγιο Μάρκο, το Συναξάρι, έτσι, το Συναξάρι, μονομάχο, έκανε μάχη, μονομάχησε, έτσι, μόνος του. Μονομάχος ήταν, δεν ήταν
μαχητής μαζί με άλλους πολλούς, αλλά ήταν μονομάχος, ήταν μόνος του και κάποια στιγμή έμεινε μόνος του και υπερασπίστηκε την Εκκλησία για να μην, για να είμαστε εμείς σήμερα Ορθόδοξοι, να μην γίνουμε αιρετικοί, να μην γίνουμε παπικοί. Μονομάχων λοιπόν τον ονομάζει και υπερμάχου φύλακος. Υπέρμαχος φύλακος και υπερμάχος στρατηγός ήταν η κητήρια που λέμε. Υπέρμαχος λοιπόν φύλακος. Ο Άγιος Μάρκος, ο Ευγενικός, έτσι γράφει το Συναξάρι. Και το δύστιχο, και το δύστιχο που είναι ακόμα πιο σημαντικό, ακόμα πιο σημαντικό για όλους αυτούς που λένε αυτά τα πράγματα, ότι την Εκκλησία δεν τη σώζουμε εμείς, αλλά σωζόμεθα με στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία σωζόμαστε εμείς, αλλά τη σώζουμε και την Εκκλησία από τους αιρετικούς. Λέει λοιπόν το δύστιχο, κρατεί μεν άτλας μυθικός όμις πόλων, κρατεί δαληθός Μάρκος Ορθοδοξία. Μυθικά, τα παραμύθια αυτά που λέγανε τότε οι δωρολάτρες, ήταν ο Άτλας, ένας γίγαντας ας πούμε, που κρατούσε στους ώμους του τη γη. Κρατεί, λέει, με ένα Άτλας μυθικός όμις πόλων, κρατάει τη γη λοιπόν στους ώμους του ο Άτλας. Κρατεί δε αληθώς, τώρα αυτά ήταν τα παραμύθια, αληθινά όμως, λέει, αληθινά, αληθώς τώρα, ο Μάρκος κρατάει την Ορθοδοξία, στους ώμους του κρατάει την Ορθοδοξία. Τώρα πρέπει να πούμε, να καταλάβουμε έτσι, Ορθοδοξία και Εκκλησία ταυτίζονται. Οι έννοιες αυτές ταυτίζονται απολύτως. Ό,τι είναι η Εκκλησία είναι και η Ορθοδοξία. Ό,τι είναι η Ορθοδοξία είναι και η Εκκλησία. Δεν υπάρχει κάτι πέρα από αυτό, από την Εκκλησία, μέσα στην Ορθοδοξία και από την Ορθοδοξία να είναι η Εκκλησία. Αυτές οι έννοιες λοιπόν ταυτίζονται. Ο Μάρκος λοιπόν κρατούσε στους ώμους του την Εκκλησία, την Ορθοδοξία, την αληθινή πίστη. Μόνος του, μονομάχος, αγωνίστηκε για να σώσει από την αίρεση την Εκκλησία σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Είχαν πάει τότε λοιπόν αυτοκράτορας, για να πούμε μερικά πράγματα, να καταλάβουμε, εκ του όνυχος τον Λέοντα. Ο αυτοκράτορας λοιπόν, στα τελευταία χρόνια της του Βυζαντίου, είπαμε, οι Τούρκοι σχεδόν παίρνανε, καταλαμβάνανε τα μέρη, τα τριγύρω μέρη από την Κωνσταντινούπολη και οχυρωνόντουσαν επικίνδυνα γύρω από την πρωτεύουσα του Βυζαντινού κράτους. Και θέλοντας λοιπόν ο αυτοκράτορας να αποκομίσει βοήθεια από τον Πάπα, να πάρει βοήθεια, τώρα αυτοκράτορας να πάρει βοήθεια, είχε πριν κάνει τις σταυροφορίες ο Πάπας, που τόσο πολλοί λένε αδυνάτησαν την αυτοκρατορία, οι σταυροφορίες που είχαν υποκινηθεί από τον Πάπα, που ποτέ πλέον η αυτοκρατορία, μετά που ξανααναρτήθηκε από τους Βυζαντινούς, ποτέ πλέον δεν είχε τη δόξα και τη δύναμη και την έγκλη που είχε πριν πέσει στους σταυροφόρους. Και τώρα λοιπόν πάλι ξεχνώντας, γιατί ξεχνάμε εύκολα τα παθήματά μας, πάμε πάλι να ζητήσουμε από αυτόν ο οποίος αδυνάτησε σε τόσο επικίνδυνο βαθμό την αυτοκρατορία με τις σταυροφορίες και τη λαϊλάτησε την πόλη, τέτοια λαϊλασία που δεν την έκαναν ούτε οι Τούρκοι. Πάμε πάλι ο αυτοκράτορας να ζητήσει βοήθεια. Και σαν ενέχειρο για να πάρει βοήθεια ήταν η Εκκλησία, οι πίστες, να ενωθούμε με τους παπικούς που ήταν αιρετικοί και είχαν εδώ και αιώνες, από το 1054 είχαν αποκοπεί οι Ορθόδοξοι από τους αιρετικούς, για να μην γίνουμε και εμείς αιρετικοί. Να ενωθούν λοιπόν οι Εκκλησίες και με αυτό τον τρόπο να στείλει βοήθεια δήθεν ο Πάπας στην κινδυνεύουσα Κωνσταντινούπολη. 2 χρόνια περίπου μείνανε στην Ιταλία η αντιπροσωπεία, οι επίσκοποι, ο Πατριάρχης και ο Αυτοκράτορας κλπ. 2 χρόνια περίπου μείνανε στην Ιταλία η αντιπροσωπεία αυτή και έγιναν πολλές συζητήσεις γύρω από την πίστη. Ο Άγιος Μάρκος, ο Ευγενικός, ήταν ο υπέρμαχος και ο μονομάχος της πίστης, ενώ είχε πολλούς συναγωνιστάς. Καταρχάς, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Άγιος Μάρκος δεν ήταν από τους παπικούς, ήταν από τους Ορθοδόξους. Το πρόβλημα λοιπόν που αντιμετώπισε δεν ήταν, γιατί αυτοί οι συναγωνιστές του γίνανε αντίπαλοι, μεταφέρθηκαν στο απέναντι στρατόπεδο, στο παπικό στρατόπεδο, και θέλανε και αυτή την ένωση να τα βρούμε με τους παπικούς εις βάρος της πίστεως, προκειμένου να έχουμε μια ελπίδα βοηθείας από τον Πάπα. Όταν είδε λοιπόν αυτή την κατάσταση, ότι οι συναγωνιστές του είχαν γίνει αντίπαλοι του και πολεμούσε πλέον με τους ιδίους, ξέρετε, είναι ο πιο δύσκολος αγώνας αυτός ο αγώνας
το να πολεμάμε μεταξύ μας, ενώ θα έπρεπε να συναγωνιζόμαστε εναντίον των εχθρών της πίστεως, των εξωτερικών εχθρών από την Εκκλησία, να πολεμούμε μέσα στην Εκκλησία μεταξύ μας λοιπόν. Και άρχισε λοιπόν σε κάποια στιγμή ο Άγιος Μάρκος, αντί να πολεμάει με τους παπικούς, να πολεμάει με τους Ορθοδόξους της αντιπροσωπείας των Ελλήνων, των Βυζαντινών, των Ορθοδόξων, που είχε πάει για να συζητήσει με τους παπικούς. Και ήταν τέτοιες οι συζητήσεις αυτές τόσο έντονες, που σε κάποια στιγμή ήταν κάποιος Βυσσαρίων, επίσκοπος Νικαίας, ο οποίος ήταν και λόγιος και μορφωμένος και θεολόγος καλός και συναγωνιστής καταρχάς του Αγίου Μάρκου. Για να φανταστείτε δηλαδή, όταν έπρεπε να απαντήσουμε σε κάτι που ρώταγαν οι παπικοί, ο Αυτοκράτορας ανέθετε να απαντήσει ή ο Άγιος Μάρκος, δεν απαντούσαν όλοι μαζί οι επίσκοποι έτσι, αλλά κάνανε συγκέντρωση, συγκεντρώνουσαν όλοι μαζί και αποφασίζανε ποιος θα έλεγε την απάντηση αυτή που ζητούσαν οι παπικοί, και όταν πάλι θέταμε εμείς μια ερώτηση, απαντούσε κάποιος από την παπική πλευρά. Όταν λοιπόν έπρεπε να απαντήσουμε εμείς, απαντούσε ή ο Άγιος Μάρκος, ο Ευγενικός, που ήταν πολύ λόγιος και πολύ καταρτισμένος και άγιος άνθρωπος, ή ο Βυσσαρίων Νικαίας. Για να φανταστείτε δηλαδή πόσο καταρτισμένος ήταν και αυτός και συναγωνιστής του Αγίου Μάρκου. Σε κάποια στιγμή λοιπόν έγινε υπέρμαχος του παπισμού και τελικά πέθανε καρδινάλιος. Δηλαδή πήγε τελείως στο άλλο στρατόπεδο ο Βυσσαρίων Νικαίας και πέθανε καρδινάλιος στο Βατικανό. Και άρχισαν λοιπόν να μάχεται ο Άγιος Μάρκος με τους δικούς του. Και σε κάποια μεγάλη διαμάχη με τους δικούς μας τώρα, έτσι, πέρα από τους παπικούς. Ο Βυσσαρίων τον είπε δαιμονισμένο. Δεν μπορώ να μιλάω με άνθρωπο δαιμονισμένο, λέει ο Βυσσαρίων. Και ο Άγιος Μάρκος του λέει, έγινε σκοπέλη του Πάπα. Και από εκεί και πέρα ο Άγιος Μάρκος έμεινε, λέει, σιωπών και αλγών. Σιώπησε γιατί δεν μπορούσε πλέον να συμμετέχει σε μια τέτοια κατάσταση. Δεν παρευρίσκεται στις συνάξεις όχι μόνο με τους παπικούς, αλλά ούτε και συνάξεις των Ορθοδόξων που συγκεντρωνόντουσαν για να δουν τι θα κάνουν και τι θα απαντήσουν στους παπικούς και τι θέση θα πάρουν. Ούτε και σε αυτές τις συνάξεις. Δηλαδή είχε αποτυχιστεί ο Άγιος Μάρκος από τότε που είδε ότι πρόδωσαν την αποστολή τους οι επίσκοποι και αντί να ομολογούν την πίστη, την είχαν προδώσει την πίστη. Και από τότε λοιπόν έμεινε σιωπών και αλγών ο Άγιος Μάρκος και απομακρυσμένος και από τις συνάξεις, όχι από τη λειτουργική ζωή. Όχι από τη λειτουργική ζωή, αυτό ήταν κάτι πολύ χειρότερο. Αλλά και από τις συνάξεις των Ορθοδόξων. Κάποια στιγμή που ήθελαν να τον βρούνε, έψαχναν να τον βρούνε και δεν ήταν εκεί στις συνάξεις ο Άγιος Μάρκος. Από τότε λοιπόν ο Άγιος Μάρκος, ο οποίος δεν υπέγραψε τη συμφωνία αυτή, έτσι, τη συμφωνία αυτή, την προδοτική συμφωνία, την ένωση του παπισμού με την Ορθοδοξία, δεν υπέγραψε λοιπόν ο Άγιος Μάρκος και θέλησε ο Πάπας να τον δικάσει. Γιατί δεν υπέγραψε, ενώ όλοι οι άλλοι είχαν υπογράψει οι επίσκοποι. Και θέλησε λοιπόν να τον δικάσει, τον κάλεσε λοιπόν να απολογηθεί στον Πάπα, ενώπιον του Πάπα. Ο Αυτοκράτορας τότε του είπε να πάει. Φοβόταν ο Αυτοκράτορας για την επιστροφή της αντιπροσωπείας που είχε πάει εκεί, της Βυζαντινής αντιπροσωπείας, και του είπε να πάει να δικαστεί από τον Πάπα. Και όταν πήγε ο Άγιος Μάρκος πάλι αγέροχα και υπερήφανα για την πίστη του, υπερήφανα για τον εαυτό του, έτσι, είπε το εξής. Λέει, για να με δικάσετε και για να με καταδικάσετε, πρώτα πρέπει να καταδικάσετε την πλάνη στην οποία έχω και μετά να καταδικάσετε εμένα που φέρω αυτή την πλάνη. Θα πείτε λοιπόν, θα μου πείτε, λέει στους παπικούς εκεί στο δικαστήριο, τι πλάνη έχω, θα αποδείξετε ότι αυτό είναι πλάνη και ότι εγώ είμαι πλανεμένος και μετά δικάστε με και καταδικάστε με. Και τον άφησαν και έφυγε. Δεν τον εδίκασαν καθόλου. Τον άφησαν να φύγει γιατί δεν μπορούσαν να δικάσουν. Βλέπετε εδώ εμείς που καταδικάζουμε κάποιους, τους καταδικάζουμε χωρίς να καταδικάσουμε την πλάνη τους, την αίρεσή τους. Αλλά γιατί έκαναν ανυπακοή, απήθεια, τυρία και φατρία και ξέρω εγώ τι και όλα βγάζουμε, κατασκευάζουμε έτσι κατηγορίες έτσι. Αλλά λέει ο Άγιος Μάρκος, λέει, θα καταδικάσετε πρώτα την πλάνη την οποία έχω, που έσφαλα, τι δεν είπα ορθόδοξο, και μετά καταδικάστε και εμένα. Δεν μπορούσε να πάρει το παιδί και τον άφησαν να φύγει. Η μεγαλύτερη λοιπόν, ο μεγαλύτερος αγώνας του Αγίου Μάρκου ήταν τότε, όταν αποστάτησαν οι Ορθόδοξοι
από το στρατόπεδο της πίστεως της Ορθοδοξίας και πήγανε στο απέναντι στρατόπεδο του παπισμού. Ήτανε μέσα στην Ιταλία, στη Φλωρεντία και στη Φεράρα, η μεγαλύτερη του δυσκολία με τους δικούς μας, και η δεύτερη δυσκολία ήταν όταν επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη, μετά από 2 χρόνια που είπαμε ότι έκαναν αυτό το ταξίδι. Επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη και ο Άγιος Μάρκος έπρεπε να οργανώσει πλέον την αντίσταση εναντίον του παπισμού. Υπήρχαν 2 παρατάξεις, οι φιλενοτικοί που θέλανε την ένωση με τους παπικούς, οι λατινόφρονες όπως τους ονόμαζαν οι Ορθόδοξοι, και οι Ορθόδοξοι, οι ανθενοτικοί που δεν θέλανε την ένωση εις βάρος της πίστεως. Οι Ορθόδοξοι λοιπόν, οι ανθενοτικοί, και οι λατινόφρονες, οι ενωτικοί, ήταν οι 2 λοιπόν παρατάξεις οι οποίες είχαν δημιουργηθεί. Ο λαός, το μεγάλο μέρος του λαού που στήριξε τον Άγιο Μάρκο, ήταν με το Ορθόδοξο μέρος, ήταν στο Ορθόδοξο στρατόπεδο, και εκεί στηρίχθηκε ο Άγιος Μάρκος, και οι μοναχοί, οι περισσότεροι μοναχοί, εστήριξαν τον Άγιο Μάρκο στον αγώνα που έκανε μετά, όταν γύρισαν για να οργανωθεί η αντίσταση. Για να οργανωθεί η αντίσταση, είπαμε, η Κωνσταντινούπολη κινδύνευε, οι Τούρκοι ήταν απ' έξω και την πολιορκούσαν σχεδόν την Κωνσταντινούπολη, και έπρεπε να οργανωθεί η αντίσταση ώστε να μην υποκύψει η Εκκλησία στον παπισμό και χάσουμε την αληθινή πίστη. Και ο Άγιος Μάρκος λοιπόν έκανε μεγάλους αγώνες, δεν είχε καμία εκκλησιαστική επικοινωνία με τους λατινόφρονες, όχι με τους Λατίνους, με τους λατινόφρονες, αυτούς που ήθελαν την ένωση με τον παπισμό, δεν είχε καμία εκκλησιαστική, ήταν αποτυχισμένος λοιπόν ο Άγιος Μάρκος, και έτσι επέθανε, κοιμήθηκε αποτυχισμένος, και μάλιστα άφησε παραγγελία να μην έρθει κανένας από το αντίθετο μέρος, από τους λατινόφρονες, από αυτούς με τους οποίους δεν είχε εκκλησιαστική επικοινωνία, να μην έρθει κανένας ούτε στην κηδεία του, ούτε στα μνημόσυνά του. Άφησε παραγγελία στους δικούς του ανθρώπους. Τόσο αυστηρός ήταν στα θέματα της πίστεως ο Άγιος Μάρκος, και βέβαια η παράταξη αυτή των Ορθοδόξων σιγά σιγά μεγάλωσε. Δεν επικοινωνούσαν εκκλησιαστικά οι Ορθόδοξοι, οι ανθενωτικοί, με τους ενωτικούς, οι λατινόφρονες, δεν είχαν καμία εκκλησιαστική επικοινωνία. Βάλανε πατριάρχη μετά, γιατί είχε πεθάνει ο πατριάρχης στην Ιταλία. Είχε πεθάνει ο πατριάρχης Ιωσήφ στην Ιταλία. Βάλανε άλλον πατριάρχη, ο οποίος ήταν λατινόφρονος και αυτός. Δεν είχε καμία εκκλησιαστική επικοινωνία ο Άγιος Μάρκος μαζί τους. Ο Άγιος Μάρκος συνέχεια έστελνε επιστολές παντού για να οργανώνει την αντίσταση εναντίον του παπισμού. Τον είχαν περιφρονημένο, παρακατιανό θα λέγαμε τον Άγιο Μάρκο, σε μια άκρη πεταμένο. Και όταν έφτασε το τέλος του, γιατί εκοιμήθηκε λίγο πριν από την πτώση της Κωνσταντινούπολης, άφησε διάδοχό του, το Γενάδιο τον Σχολάριο, ο οποίος ήταν και ο πρώτος πατριάρχης των Ορθοδόξων μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή, για να συνεχιστεί ο αγώνας πρέπει να συνεχίζεται. Έτσι βλέπετε, ο Άγιος Μάρκος έφευγε από τη ζωή, ήταν άγνωστος και καταλάβαινε ότι θα τον καλέσει ο Κύριος, και ο αγώνας έπρεπε να συνεχιστεί. Άφησε λοιπόν σαν διάδοχό του αυτά τα οποία έκανε εκείνος, να τα συνεχίσει ο μαθητής του, ο Γενάδιος ο Σχολάριος, ο οποίος μετά έγινε και πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Η πτώση της Κωνσταντινούπολης στους Τούρκους ήταν και η απαλλαγή μας και ο λυτρωμός μας από τον παπισμό, γιατί μετά είδανε ολοφάνερα πλέον ότι τα λόγια και τα παραμύθια των παπικών περί βοηθείας και λοιπά, και περί ενώσεως και περί βοηθείας του Πάπα στους Ορθοδόξους, ήταν παραμύθια, λόγια απατηλά, μύθη, έτσι, τα οποία τα είχε επαναλάβει και άλλες φορές ο Πάπας, και τώρα για μια άλλη φορά ακόμη είχε προδώσει και στην πίστη αλλά και στις υποσχέσεις που είχε δώσει, ότι θα βοηθήσει το Βυζάντιο που κινδύνευε από τους Τούρκους. Όταν λοιπόν έπεσε η πόλη στους Τούρκους, ήταν και το τελειωτικό αυτό, ότι δεν περιμένουμε τίποτα πλέον από τη Δύση, δεν περιμένουμε τίποτα από τους αιρετικούς, αλλά το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να φυλαγόμαστε από αυτούς, γιατί αυτοί είναι πιο επικίνδυνοι εχθροί από τους Τούρκους, επειδή είναι αλόθρησκοι,
τους καταλαβαίνουμε και έναν, από έναν αλόφρισκο μπορείς να φυλαχτείς πιο εύκολα. Ήταν η προστασία μας αυτό το πράγμα. Αλλά από κάποιον που παρουσιάζεται σαν χριστιανός, αλλά είναι αιρετικός, είναι πιο δύσκολο να φυλαχτείς, γιατί αυτός έρχεται κοντά σου σαν χριστιανός και παρουσιάζεται και αυτός σαν να έχει την ίδια πίστη με σένα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λέω, ήταν ο λυτρωμός μας. Μας φύλαξε ο Θεός που πέσαμε στους Τούρκους για να γλιτώσουμε από τους παπικούς, από τη Δύση, η οποία ήταν πιο επικίνδυνη, γιατί τότε θα χάναμε και την πίστη μας, θα χάναμε τα πάντα. Ενώ τώρα χάσαμε βέβαια την πόλη, χάσαμε την πατρίδα μας, αλλά έμεινε η πίστη, η οποία σιγά σιγά έτσι βοήθησε, ώστε πάλι και η πατρίδα, αν όχι η Κωνσταντινούπολη, ένα κάποιο μέρος της πατρίδας μας να ελευθερωθεί. Αυτός λοιπόν ήταν ο Άγιος Μάρκος, ο Ευγενικός, ο μονομάχος και ο υπέρμαχος φύλακας της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας. Και θα πρέπει μεταφέροντας τώρα στις ημέρες μας αυτά τα πράγματα που έκανε ο Άγιος Μάρκος, να δούμε και εμείς ότι υπάρχει πάλι η ίδια κατάσταση σήμερα, έτσι, η ίδια ακριβώς κατάσταση σήμερα, γιατί έχουμε χωριστεί πλέον και εμείς σε αυτούς που θέλουν την ένωση με τους παπικούς, με τους Προτεστάντες, με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, δια της αγάπης όπως λένε, και σε αυτούς που αντιστέκονται σε αυτή την ένωση, σε αυτή την πλανεμένη, την αιρετική ένωση, έχουμε πάλι την ίδια κατάσταση, αλλά δεν έχουμε το ίδιο φρόνημα. Γιατί τότε που γύρισε ο Άγιος Μάρκος στην Κωνσταντινούπολη, βρήκε ορθόδοξους ανθρώπους που ήταν έτοιμοι να πεθάνουν χάρη της πίστεως. Σήμερα δεν υπάρχει το ίδιο φρόνημα, αδελφοί μου. Δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος για τα θέματα της πίστεως. Δεν ενδιαφέρεται για το τι έκαναν οι Άγιοι. Λέει, θα τα λύσει ο Θεός. Αυτό που λέγαμε στην αρχή, έτσι. Ο Θεός θα σώσει την Εκκλησία. Δεν θα τη σώσουν εμείς. Εμείς θα σωθούμε μες στην Εκκλησία. Δεν έχει σημασία πού βαδίζει το πλοίο, αν πηγαίνει ανατολικά, αν πηγαίνει δυτικά το πλοίο της Εκκλησίας. Θα τη σώσει ο Θεός την Εκκλησία. Και γι' αυτό και εμείς έχουμε μάθει σε αυτή την αδιαφορία, δεν έχουμε το φρόνημα, το μαρτυρικό φρόνημα. Και αν θα θέλαμε να παρακαλέσουμε τον Άγιο Μάρκο που γιόρταζε εχθές, να τον παρακαλέσουμε, τι να μας χαρίσει ο Άγιος Μάρκος, τι να μας χαρίσει. Ανάλογα με το φρόνημά μας παρακαλούμε τους Αγίους. Όταν θέλουμε να βολευτούμε, πρέπει να παρακαλέσουμε να βάλει ο Θεός το χέρι του, να βάλει ο Θεός το χέρι του και να σώσει την Εκκλησία, άμα θέλουμε να βολευτούμε. Άμα δεν θέλουμε να βολευτούμε και θέλουμε να έχουμε μαρτυρικό φρόνημα, όπως είχε οι πατέρες τότε και ο λαός ο ίδιος και οι μοναχοί και οι ιερείς και οι επίσκοποι σαν τον Άγιο Μάρκο, δεν θέλουμε να βολευτούμε, θα πούμε Άγιε Μάρκε, κάνε μας και μας να έχουμε μαρτυρικό φρόνημα. Αυτό πρέπει να παρακαλέσουμε. Όχι να σώσει ο Θεός την Εκκλησία θαυματουργικά, αλλά εμείς να αγωνιστούμε να αποκτήσουμε άλλο φρόνημα, όχι συμβιβαστικό, όχι το φρόνημα του βολέματος που λέμε, έτσι, έχουμε πει πολλές φορές. Αλλά να αυξήσουμε μαρτυρικό φρόνημα, να μας βοηθήσει λοιπόν ο Άγιος Μάρκος να αυξήσουμε την προαίρεσή μας, γιατί αυξάντας την προαίρεσή μας και την Εκκλησία να μην τη βοηθήσουμε, εμείς θα σωθούμε με το μαρτυρικό αυτό φρόνημα, γιατί η Εκκλησία είναι το πλήρωμα των Ορθοδόξων. Δεν είναι ο Δεσπότης, η Σύνοδος, ο Πατριάρχης κλπ. Είναι το πλήρωμα των Ορθοδόξων. Αν δηλαδή παραμείνουμε Ορθόδοξοι και έχουμε το μαρτυρικό αυτό φρόνημα να αγωνιστούμε, έστω στο περιθώριο που μας έχουν βγάλει, θα σωθούμε, έστω και αν μείνουμε 2-3 Ορθόδοξοι, έτσι θα σωθούμε, όπου είναι 2 ή 3 συνηγμένοι, είτε ο Κύριος, είμαι και εκεί, εγώ ανάμεσά τους. Αλλά Ορθόδοξοι, 2 ή 3 συνηγμένοι, στο αιμόν όνομα, Ορθόδοξοι. Και αν παραμείνουμε λοιπόν Ορθόδοξοι, αυτό πρέπει να παρακαλέσουμε τον Άγιο Μάρκο να μας δώσει, με τις πρεσβείες του, να μας δώσει τη βοήθειά του, ώστε να αποκτήσουμε μαρτυρικό φρόνημα στις ημέρες μας, γιατί είναι πολύ κίνδυνοι. Δεν είναι μόνο τα θέματα της αιρέσεως. Δεν είναι μόνο τα θέματα της αιρέσεως με τους παπικούς, με το κολυμπάρι που έγινε σύνοδος κλπ. Είναι και τα θέματα της εκοσμικεύσεως, της νέας εποχής, της παγκοσμιοποιήσεως, της ηλεκτρονικής σκλαβιάς. Είναι και όλα αυτά τα θέματα που πνίγουν πλέον τους Ορθοδόξους και που βλέπουμε και τα παιδιά μας εθίζονται πλέον από την κούνια τους, εθίζονται σε αυτή την ηλεκτρονική σκλαβιά και δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε και πού θα καταντήσουμε. Αυτή είναι η εκοσμίκευση. Η εκοσμίκευση που πρέπει ο Χριστιανός να κοιτάει προς τα πάνω. Δεν πρέπει να στηρίζεται σε τίποτα γήινο. Να μας βοηθήσει λοιπόν ο Άγιος Μάρκος να αποκτήσουμε μαρτυρικό φρόνημα και να μπορούμε να διακρίνουμε τις πλάνες της εποχής μας, γιατί έτσι μόνο θα μπορέσουμε να σωθούμε
Αμήν.